Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και φυσικά καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Όλα Παοτάρης, η οποία παίρνει τη σκυτάλη εδώ πάντοτε στον Λίμπερο στους 107 και 4. Θα πάμε μέχρι τις 7 και σήμερα στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με πάρα πολύ θέμα που έχουμε από το Σαββατοκύριακο. Πολλά πράγματα για ρεπορτάζ, για σχολιασμό, για συζήτηση και φυσικά με κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σας στη διάρκεια της εκπομπής. Ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου, ενώ εσείς μπορείτε πάντοτε, εφόσον το επιθυμείτε, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων FM, και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Να σας πω ότι το μήνυμα έχει χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε. Για τον μπάσκετ μάλιστα σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα, καθώς έχουμε την έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη, από την οποία θα προκύψουν εξελίξεις όσον αφορά την ΚΑΕ Άρης, ενώ στο ποδόσφαιρο γίνεται πάρα πολύ κουβέντα και πρέπει να γίνει, και θα κάνουμε αρκετή κουβέντα για τα όσα είδαμε χθες. Όχι τόσο στο αγωνιστικό, λιγότερο στο αγωνιστικό, στον αγώνα με την Σπάρτη, αλλά στο νέο διαιτητικό όργιο εις βάρος του Άρη, σε ένα παιχνίδι που μεταειδόταν τηλεοπτικά και στο οποίο γίναμε μάρτυρες κάποιων εξόφθαλμων λαθών, και είναι είναι κάτι που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες αγωνιστικές, τον τελευταίο μήνα, ενάμιση μήνα να πω, και το δείγμα πλέον είναι επαρκές και είναι και εξόχως ανησυχητικό για τον Άρη, και θα ασχοληθούμε και με αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να σας πω για το ρεπορτάζ ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, μάλλον δεν ολοκληρώθηκε, ένα μάτσο έχουμε και την Τετάρτη, αλλά τα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα ολοκληρώθηκαν. Η Καλυθέα με τον Αιγινιακό, ένα ωραίο περήφανο κουλουράκι, 0-0. Όχι, ρε, φίλε. Και ο Καραϊσκάκης κέρδισε τον Πανεγιάλο και τον βύθισε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία. Με 2-0 κέρδισε η ομάδα από την Άρτα. Αποτέλεσμα μάλιστα που ανεβάζει την ΑΕ Καραϊσκάκη στην ένατη θέση και βυθίζει και τον Απόλλωνα Πόντου, που από εκεί που πήγαινε για άνοδο πάει για να σωθεί, να σώσει την κατηγορία. Βρίσκεται μόλις 2 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη μετά τη νέα ήττα που γνώρισε χθες από τον Απόλλωνα Λάρισας. Είναι και ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί και δεν έχει γίνει. Θα γίνει την Τετάρτη, θυμίζω, ανάμεσα στην ομάδα του Κισαμικού, στα Περιβόλια θα γίνει το μάτς, και στα Τρίκαλα, τα οποία πάνε με υπηρεσιακό προπονητή, καθώς ο προπονητής που είδαμε χθες στο Χαριλάου και ήρθε και συνέντευξη τύπου, θα τον δούμε σε λίγες αγωνιστικές ξανά στο Κλειάνθης Βικελίδης, αυτή τη φορά ως προπονητής των Τρικάλων, καθώς ο Θωμάς Γράφας έφυγε από την ομάδα της Σπάρτης και πηγαίνει να αναλάβει την ομάδα των Τρικάλων σε αυτό το προπονητικό αλυσβερίσεις στη Football League. Και στη Σπάρτη ποιος πάει? Δεν πάει ακόμη κάποιος, τουλάχιστον από τη βλέπω, από τη διαβάση, από τη ρώτησα κιόλας. Τους ήρθε λίγο ξαφνικό μάλλον και προσπαθούν τώρα να βρουν τον επόμενο προπονητή για την ομάδα της Λακωνίας, η οποία χθες ιτήθηκε από τον Άρη με 1-0. Ο Άρης, ο οποίος με την νέα γκέλα της Παναχαϊκής διεύρυνε τη διαφορά του από την δεύτερη θέση, πλέον στο συν 5, έχει 39 εναντί 34 της Παναχαϊκής. Ο Όφη είναι σταθερά στο πλην 6 από τον Άρη. Δεν είχε αγωνιστική υποχρέωση αυτή την αγωνιστική για το μάτς με τον Αχαρναϊκό. Η Δόξα με την νίκη της στη Βέρεια πήγε στους 24. Είναι στην τέταρτη θέση, ανέβηκε στην τέταρτη θέση, αλλά μπορεί να την καβαλήσει ο Κισαμικός εάν πάρει ισοπαλία ή κερδίσει τα Τρίκαλα, τα οποία έχουν και αυτά 24 βαθμούς και είναι οι ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με βλέψεις πρωταθλητισμού και ανόδου, έχουν όμως υποχωρήσει αρκετά, κάνουν τώρα όμως την τελική τους αντιπίθεση λογικά, όντας αυτή τη στιγμή στο μείον 10 από την δεύτερη Παναχαϊκή. Τα Τρίκαλα έχουν τη δυνατότητα να πάνε και στο μείον 7 για να κερδίσουν τον Κισαμικό, άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους λέξη και θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν, περισσότερο κυνηγώντας τη δεύτερη θέση, γιατί από τον Άρη απέχουν πλέον 15 βαθμούς, είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Ο Άρης, ο οποίος στο αγωνιστικό χθες κόντρα στη Σπάρτη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι
ήταν κακός, αλλά δεν μπορεί καλή να ισχυριστεί κανείς ότι ήταν και πολύ καλός. Ήταν κατά διαστήματα καλός, σε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου μέτριος, με το γνωστό πρόβλημα στο γκολ και χωρίς τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά ή να δώσουν κάτι το διαφορετικό, το καινούριο, το ρηξικέλευτα καινούριο δηλαδή, στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Χαντί μάλιστα φάνηκε ιδιαίτερα τρακανισμένος, μας λίγο παραπάνω από όσο περιμέναμε στο παιχνίδι, σαν λίγο τακτικά να μην ήταν προσανατολισμένος χθες. Και έχει μια λογική, γιατί μιλάμε για το δεκάρι, ένα κομβικό παίκτη σε κάθε ομάδα. Εδώ θέλει αυτή την εβδομάδα, φαντάζομαι, ο Σπανός να το βάλει λίγο στο παιχνίδι της ομάδας, έχοντας περισσότερες προπονήσεις. Πήρε βέβαια ένα ρίσκο ο Έλληνας τεχνικός και το είπε και στην συνέντευξη τύπου, με το να τους ρίξει και τους δύο στο ξεκίνημα. Εγώ εκτιμώ ότι η κίνηση αυτή έγινε γιατί ήθελε να ποντάρει στην όρεξη που είχαν, στο κίνητρο που είχαν, στο θα δώσουν κάτι καινούριο, ένα φρέσκο αέρα. Σε όλο αυτό το πακέτο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο βέβαια δεν τον δικαίωσε και το παραδέχτηκε μετά τη συνέντευξη τύπου, και ίσως θα κατάλαβε ότι μάλλον θα έπρεπε να βάλει τον έναν από τους δύο και όχι και τους δύο μαζί στην ενδεκάδα. Έδειξαν όμως ότι έχουν κάποια στοιχεία αμφότεροι, και ο Μπαστακός και ο Χαντί, και θα βοηθήσουν συντοχρόνω την ομάδα. Ο Μπαστακός μάλιστα θα μπορούσε στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου, αν πετύχαινε και τον γκολ με την κεφαλιά εξ επαφής, να βάλει ένα γκολ με το καλημέρα, και φανταστείτε τι ψυχολογία θα έπαιρνε εφόσον το πετύχαινε αυτό το γκολ. Επέλεξε να πάει εκεί στο μισό μέτρο να κάνει σκαστή κεφαλιά έχοντας την εστία απέναντί του. Μάλλον και αυτός ήταν λίγο αγχωμένος ο Πιτσιρικάς από την πρώτη του παρουσία ενώπιον του κόσμου της ομάδας. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο Άρης ανέβασε στροφές, ανέβασε την ένταση γενικότερα, έχασε ευκαιρίες, πέτυχε ένα πεντακάθαρο γκολ με τον Γκάσο, και ωραίο γκολ, και κρίμα για το παιδί. Και θα τον ακούσουμε σε λίγο, τον Πασκάλη τον Γκάσο, θα είναι ο καλεσμένος μας σε λίγη ώρα. Και τελικά βρήκε τον γκολ από μια στατική μπάλα, μια στατική φάση, με ωραίο χτύπημα του Βαλεριάνου και πολύ ωραία κεφαλιά του Δελιζήση, ο οποίος χάρισε ακόμη 3 βαθμούς. Είχε χαρίσει και ένα πολύτιμο τρίποντο με την Παναχαϊκή, θυμίζω. Ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός χθες του Άρη. Δύο πάρα πολύ σημαντικά τρίποντα θα είναι αυτά στην πορεία του πρωταθλήματος, ξεκάθαρα. Και έβγαλε τον Άρη από τη δύσκολη θέση, έδιωξε την αγωνία, έδιωξε το άγχος, έβαλε τις καρδιές ξανά των Αριανών στη θέση τους και την βαθμολογία σε αυτό που σας είπα, στο συν 5 από τη δεύτερη Παναχαϊκή και στο συν 6 από τον Όφη. Και ενώ στο αγωνιστικό λίγο πολύ τα πράγματα ήταν έτσι, δηλαδή αυτό που λίγο πολύ βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κατά διαστήματα βέβαια στο δεύτερο μήχρονο η ομάδα και πίεσε και ευκαιρίες έκανε και τελικές είχε, πέτυχε τελικά τον γκολ. Καλή ήταν. Ναι. Είδαμε για ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μία διαιτησία την οποία μπορείς να την χαρακτηρίσεις και ως ξεκάθαρο μήνυμα στον Άρη. Όταν σου αρνείται πεντακάθαρο γκολ, διότι δεν υπάρχει κανένα επιθετικό φάουλ στον Γιακουμή, όταν δεν αποβάλει, όπως έκανε με τον Καντιμίρη πριν από λίγες μέρες, το Γιακουμή που βγήκε και έπεσε την μπάλα με τα χέρια εκτός περιοχής, όταν σου αρνείται τουλάχιστον ένα πέναλτι και όταν κάνει φάση η Σπάρτη με χέρι του Φουρτάδο στο τέλος μέσα στην περιοχή του Άρη, γιατί προκύπτει φάση στην πορεία, στην εξέλιξη, όταν κοντρολάρει την μπάλα και γυρίζει και σουτάρει, τότε τι άλλο. Σε ένα μάτς μάλιστα που ήταν τηλεοπτικό, το είδε δηλαδή από ελεύθερο κανάλι όλη η Ελλάδα, είχε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει, και υπάρχουν και τα στιγμιότυπα για να τα δουν όλοι. Και όταν είναι μάλιστα το δεύτερο κρούσμα μέσα σε λίγα 24 ώρα. Είχε προηγηθεί αυτό που είδαμε στη Φέρεια. Εντάξει, okay, η ομάδα εκεί δεν τα βάζε με τίποτα. Το ένα σκέλος. Αλλά απ' την άλλη, το πέναλτι στον Ντούνι, το πέναλτι στον Παυλίδη, το χέρι έξω από την περιοχή του αμυντικού της Βέρειας. Ή να μην πάμε και λίγο πιο πίσω σε κάποια άλλα παιχνίδια. Φαίνεται ότι εδώ και κάποιες αγωνιστικές, εδώ και ένα μήνα να πω, 1,5, τόσο περίπου, από τότε που βρήκε λεφτά Όφη, κάτι έχει αλλάξει στην αντιμετώπιση που την χάνει ο Άρης από τους διαιτητές. Το ίδιο έχει γυρίσει το έργο.
ξαφνικά. Το ίδιο γίνει και πέρσι, αν θυμάσαι. Εκεί τώρα, εδώ κάπου, στο λίγο πριν το τέλος του πρώτου γύρου. Αλλά πέρσι υπήρχε Λαμία. Η οποία Λαμία δεν άφηνε τίποτα. Μέσα έξω τα έπαιρνε όλα. Ναι. Με τους τρόπους, τους καλούς αγωνιστικούς τρόπους που τα έπαιρνε η Λαμία πέρσι, όπως θυμάστε. Ευτυχώς φέτος δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Δεν υπάρχει και δεν είναι, και να σας πω και κάτι, και δεν είναι μόνο για τον Άρη. Μου κάνει εντύπωση ότι είναι και η Παναχαϊκή, η οποία έχει και αυτή τα θεματάκια της. Και μην νομίζετε ότι ο Κατσουράνης θα το αφήσει έτσι. Ο Κατσουράνης ήδη ξεκίνησε. Ο Κατσουράνης δεν θα το αφήσει, γιατί ο Κατσουράνης ξέρουμε ότι έχει την πρόσβαση στον έναν εκ των δύο. Ακριβώς. Δεν θα εσύ το αφήσει δεν έτσι. Εσύ όμως δεν έχεις κανέναν από ό,τι φαίνεται. Και ενώ θεωρούσαμε ότι φέτος θα είχε θωρακιστεί ο Άρης στο κομμάτι αυτό και με την παρουσία του Παύλου Μυροφορίδη, φαίνεται προφανώς ότι δεν υπολογίζουν κανέναν όταν θέλουν να πετύχουν το στόχο τους. Μας τα βλέπει ο κύριος Γραμμένος. Ο Αριανός. Ο Αριανός κύριος Γραμμένος και ο Θεσσαλονικέας κύριος Γραμμένος. Ο κύριος Γραμμένος νομίζει ότι επειδή οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τον έχουν ηγέτη και τα λοιπά και τα λένε όλα καλά, δεν θα μιλάμε εμείς. Αυτό νομίζουν εδώ. Εδώ είναι, στη Θεσσαλονίκη μένει. Πώς επιτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα? Πώς θα κυκλοφορήσει στη Θεσσαλονίκη όταν γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι νομίζετε, ότι υπάρχει μόνο η προπαγάνδα του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη? Και δεν μιλάμε για να σου πω κάτι, Χρήσανθε. Να ήταν αμφισβητούμενες οι φάσεις. Τα λέμε τώρα που κερδίζει ο Άρης. Ναι, να ήταν αμφισβητούμενες οι φάσεις. Να ήταν ένα μισό μέτρο μπροστά, να έλεγε τώρα εντάξει, μπορεί να μην το είδε, ήταν το. Οκ, okay, ή το πέναλτι να ήταν μια πολύ αμφισβητούμενη φάση, να λε το δίνει, δεν το δίνει. Εδώ τώρα μιλάμε για εξόφθαλμες περιπτώσεις. Ειδικά, ας μην πάμε πολύ πίσω, στα δύο αυτά παιχνίδια που είχαμε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι πολύ πρόσφατο το δείγμα. Σε τηλεοπτικά μάτς και τα δύο, τηλεοπτικότατα τα παιχνίδια, βρήκε ευτυχώς ο Άρης τον τρόπο και τα κέρδισε. Θα τον βρίσκει όμως κάθε φορά, όπως είπε και ο Σπανός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να είμαστε πρώτοι στο τέλος και να κερδίζουμε και τους διαιτητές. Θα τον βρίσκει κάθε φορά. Δεν είναι βέβαιο. Μπάλα είναι. Ποδόσφαιρο, όταν έχεις απέναντί σου και τρεις διαιτητές, κάπου θα στραβώσεις και αυτός είναι ο στόχος του. Γιατί ρε φίλε, στο Αίγιο δεν έχασα δύο βαθμούς. Ναι. Αν μου δίνε το πέναλτι πάνω στο Δελιζήσι, πεντακάθαρο πέναλτι τράβημα μέσα στην περιοχή, θα το πάρω τα μάτς. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και εγώ νομίζω ότι επειδή υπάρχουν όλες οι φάσεις και είναι κραυγαλαίες όλες οι φάσεις, νομίζω ότι δεν θα ήταν άσχημο, άσχημη ιδέα, να πάει ο Άρης να κάνει μια παράσταση, όπως μαθαίνουμε ότι είναι πολύ πιθανό να την κάνει, αλλά έχοντας μαζί του και υλικό βιντεοσκοπημένο, γιατί υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις και είπαμε είναι, εντάξει, τα περισσότερα τα μάτια είναι τηλεοπτικά του Άρη. Έχουμε δηλαδή εικόνα και μπορείτε να πάτε με ένα ωραίο DVD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, αυτές οι συγκεκριμένες οι φάσεις. Και να δούμε από εκεί και πέρα. Μα να σου πω κάτι, άμα γυρίζετε έργο. Και τι κάνεις, πρέπει να κάνεις κάτι όμως. Άμα γυρίζετε. Δεν μπορείς να το δέχεις και μυρολατρικά όμως. Δεν είπε κανείς το δέχεις μυρολατρικά. Από ό,τι ξέρω, ήδη προσπάθησαν σήμερα να επικοινωνήσουν με τον κύριο Γραμμένο, αλλά το κινητό του έδειχνε ότι είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Δεν σήκωσε τηλέφωνο. Λες και δεν μπορεί, άμα είναι ας πούμε στην Σουηδία, δεν μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Άρης παίρνει μηνύματα. Παίρνει μηνύματα του στήλου ότι κοίταξε να δεις. Για να ανέβεις πρέπει να είσαι με το χαλίφι. Γιατί αν δεν είσαι με το χαλίφι, που δεν γίνεται, είσαι όμως, με το χαλίφι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, ρε Χρυσάνθε, όμως. Δεν μπορείς να πας. Δεν θα ανέβεις. Εσύ με το χαλίφι. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να μην ανέβεις. Γιατί δεν βλέπω μόνο αυτό. Βλέπω και μια υπέρμετρη σιγουριά στον Όφη ξαφνικά. Ο Όφη που έχει 15 προσφυγές, που δεν είχε 5 χιλιάρικα να δώσει τον Όμπλια και καταδικάστηκε για τον Όμπλια 5 χιλιάρικα και βλέπω θα περάσουμε τον Άρη. Βλέπω τους συναδέλφους να γράφουν ότι ο Άρης αγκομαχάει. Ενώ ο Όφη καλπάζει. Βέβαια, φυσικά καλπάζει. Θα καλπάσει άμα παίζει Όφη Καραϊσκάκης και έχουν 0 κάρτες του Καραϊσκάκη. 0. Γιατί δεν κάνανε ένα τάκλινγκ σε όλο το μάτς. Φυσιολογικό είναι, θα καλπάσει. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αν θα ευνοηθεί ο Όφη. Και ούτε μας νοιάζει αυτό. Το θέμα μας είναι, το θέμα μας είναι ότι αδικούν τον Άρη. Ναι. Και το λέμε τώρα, γιατί αν το λέγαμε μετά από κάποια γκέλα, επειδή αυτή είναι. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχουμε ως Αριανοί. Θα υπήρχε πολλοί κόσμοι του Άρη που θα έλεγε τι μας λέτε, ρε Β' Εθνική, τώρα μας λέτε για διαιτησία. Όπως το λέγαμε πέρσι. Αλλά αυτό που γίνεται με τη Βέρεια και τη Σπάρτη.
Απλά όχι φέτος, με τον Όφη και ναι, την Παναχαϊκή. Απλά φέτος είσαι μια πιο σφριγηλή ομάδα. Δεν δέχεσαι φάσεις εύκολα. Δεν δέχεσαι γκολ δηλαδή πάρα πολύ εύκολα. Και με το Στανιό, με το όπως το είπες, πώς το είπες, αγκομαχητό. Αγκομαχώντας. Τα παίρνεις τα περισσότερα παιχνίδια. Αν εξαιρέσεις αυτές τις οπαλίες που είχες, εντάξει, να δεχθώ ότι με τον Καρασκάκη δεν δικαιούσαι ίσως και κάτι παραπάνω, γιατί ήσουν πολύ μέτριος εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά και με τον Όφη που έφερε σοβαλία στο δεύτερο μήχρονο, εσύ θα έπρεπε να έχεις βάλει ένα γκολ, ήσουν η καλύτερη ομάδα. Και με τον Πανεγιάλο δεν σου δόθηκε, όπως είπαμε, και είχες την ευκαιρία να πάρεις το τρίποντο. Και με σφαγή, να ξέρετε, δεν τον κερδίζετε τον Άρη. Το πολύ πολύ να μην κερδίζει. Λίγο το έχεις αυτό. Όχι, στα μεταξύ μας. Στα παιχνίδια με τις ομάδες που διεκδικούν. Και με σφαγή, απλά άλλο Σπάρτη. Άλλο τρίκαλα η Όφη, η Δόξα, άμα έρθουν εδώ πέρα. Γιατί με τη Δόξα δεν ακοινώθηκε κανονικό γκολ του Διαμαντόπουλου. Ναι. Με τον Εργοτέλη που λένε τόσο πολύ, που ήταν τον ήχη του Ντούνι μπροστά, δεν έχεις τρεις περιπτώσεις offside ανύπαρτα. Με τα τρίκαλα που κερδίζεις το 90. Πάλι δεν έχεις τρεις περιπτώσεις offside στο πρώτο ημίχρονο και μία στο δεύτερο βγαίνει μόνο στο Πλατέλας. Απλά... επειδή ακριβώς κερδίζει η ομάδα, δεν φαίνονται τόσο πολύ αυτά. Σου λέει κέρδισε ο Άρης. Πώς είσαι πρώτος, έτσι μου λέει ένας εδώ. Πώς είσαι πρώτος, μου λέει τότε. Είμαι πρώτος γιατί κερδίζω και αυτούς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και είναι τεράστιο θέμα, Βαγγέλη Γραμμένε. Βαγγέλη μου, είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Θα πάμε να κάνουμε. Μιλάμε για τον Άρη, Βαγγέλη μου. Το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί μου προγραμματίσει και μια συνέντευξη αμέσως μόλις γυρίσουμε, και θα πούμε και άλλα πράγματα φυσικά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Εδώ είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής του Αλαμπαοτάρη. Φέμ και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 για επικοινωνία με την εκπομπή μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί σας. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον πρώτο καλεσμένο μας για να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε αν θέλετε με ποδόσφαιρο. Λίγο ακόμη θα μείνουμε στο χθεσινό παιχνίδι και στη νίκη αυτή του Άρη για τον διατηρεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Football. Και επόμενη αγωνιστική που χρειάζεται το Σάββατο, θυμίζω, στις 3 ώρα το μεσημέρι, κόντρα στον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, η τελευταία. Φέρνει τον Άρη να υποδέχεται την αναγέννηση Καρδίτσας. Με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώνεται το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, με την ευχή ο Άρης να κάνει αυτό το 2-2, να κλείσει δηλαδή τον πρώτο γύρο με αυτές τις δύο νίκες και μετά να πάμε προς την τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους ποδοσφαιριστές που στα δύο ειδικά τελευταία παιχνίδια που επέστρεψε και στην ενδεκάδα είναι από τους διακριθέντες στην ομάδα, τον Πασχάλη τον Γκάσο. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Παιχνίδι το οποίο χθες με την Σπάρτη το κέρδισε ο Άρης. Έχουμε την εντύπωση δύο όψεις. Ένα σχετικά μέτριο πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ καλό Άρης στην επανάληψη, με ευκαιρίες, με τελικές, με χαμένες τελικές προσπάθειες, αλλά και ένα γκολ το οποίο χάρισε τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά και ένα δικό σου που ακυρώθηκε κακώς. Ναι, έτσι είναι. Η ομάδα... το σίγουρο είναι ότι δεν δεχόμαστε φάσεις. Ναι. Το καλό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα μετά βγάζουμε φάσεις αρκετές, απλά δεν τις μετουσιώνουμε σε γκολ. Ναι. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε για να τελειώνει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Γιατί πιστεύω ότι αν βάλουμε ένα γρήγορο γκολ, θα αλλάξουν όλα. Μετά θα βάλουμε και δύο και τρία γκολ. Ναι. Τώρα για το ακυρωθέ γκολ πιστεύω καθαρό ήτανε. Ναι, το είδες και εσύ μετά, φαντάζομαι ότι... Μακάρι, ναι, το συζητήσαμε τα παιδιά. Ναι. Μακάρι αρμόδιοι να το βρουν τη φταίει αυτό με τους γιατητές και να το λύσουν. Εσάς σας εκνευρίζει το γεγονός ότι ειδικά μέσα στο γήπεδό σας την χάνετε τέτοια συμπεριφοράς από τους διαιτητές? Και δεν λέμε να ευνοείται ο Άρης, αλλά να λαμβάνει το 50-50 που θέλουν όλες οι ομάδες. Σίγουρα μας εκνευρίζει, σίγουρα μας... ρίχνει λίγο, γιατί είμαστε άζωτα, είναι μια μεγάλη ομάδα και θες και εκτός αυτό και το 50-50, ναι, να μας παίζει. Ειδικά εδώ στην έδρα μας που πρέπει καλύτερα να παίζουν. Ναι. Βέβαια εντάξει, δεν μας παίρνει από κάτω, εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, θα ορθεί τον γκολ. Όπως είπε και ο προπονητής,
θα προσπαθούμε να κερδίζουμε και τους διαιτητές. Αλλά βέβαια κάθε φορά δεν θα συμβαίνει αυτό. Βέβαια δεν είναι και εύκολο, το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις και 11 ποδοσφαιριστές της άλλης ομάδας που ειδικά απέναντι στον Άρη όλοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω. Το να έχεις και τους διαιτητές κόντρα δεν είναι και το πιο εύκολο. Καλά, σίγουρα είναι και αυτό. Αλλά πιστεύω στην ομάδα, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε πολλούς παίχτες. Ναι. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα επεξέλθουμε και σε αυτό ακόμα. Τώρα, μια και είπε πολλού παίκτε, εδώ έχει αυξηθεί πολύ και ο ανταγωνισμό, ο συναγωνισμό μεταξύ σα. Είναι και κάποια καινούργια παιδιά. Τα δύο έπαιξαν μάλιστα και στη βασική ενδεκάδα χθε. Και ένα ακόμη μόλι αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχή, προφανώ θα μπει και αυτό. Είναι πλέον κάθε εβδομάδα στι προπονήσει πολύ σημαντική για όλου σα. Η κάθε προπόνηση, έχω την εντύπωση, πρέπει να γίνεται μια μάχη για το ποιο θα μπαίνει και στην αποστολή. Όπως το λέτε, γίνεται μία μάχη της προπόνησης. Είμαστε 26-27 παιδιά, δεν ξέρω πόσα. Ναι. Όλα εισάξια. Αυτό είναι στη κρίση του προπονητή. Να δει ποιος είναι καλύτερα, ποιος είναι καλύτερα και να τον βάλει μέσα. Είναι ναι. δύσκολη δουλειά και για τον προπονητή ακόμα αυτό. Ναι. Εσύ είχες μείνει κάποια παιχνίδια έξω. Επέστρεψες στα δύο τελευταία, βασικός και μάλιστα με καλή παρουσία. Και τι ήταν αυτό έτσι που σε κράτησε σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και έδειξες ότι επιστρέφοντας ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σίγουρα, εντάξει, όταν δεν πας καλά, όταν παίζεις τελευταία παιχνίδια και δεν πας καλά, πρέπει κάτι να αλλάξεις ατομικά. Ναι. Πήγα, δούλεψα παραπάνω και περίμενα να μου ξαναδώσει ο προπονητής την ευκαιρία, να μου ξαναβάλει μέσα, να το αποδείξω ότι εδώ είμαι. Ναι. Εντάξει, η προπόνηση νομίζω, η προσπάθεια και γενικότερα η δουλειά για σένα δεν είναι πρόβλημα, ποτέ δεν ήτανε, αν μη τι άλλο, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που νομίζω σε επέλεξε ο Άρης το καλοκαίρι για να σε φέρει στην ομάδα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, να δούμε. Πειράζει, απλά το θέμα είναι και με την ομάδα, όλοι μαζί να βγάλουμε τους αυτοματισμούς, εκεί ήθελα να δουλέψουμε περισσότερο. Μα αλήθεια, εσύ πού το τοποθετείς το γεγονός ότι ο Άρης δυσκολεύεται, ενώ κάνει ευκαιρίες να πετύχει τον γκολ? Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα, όπως είπες, αυτοματισμών, συνδυαστικού ποδοσφαίρου? Τι ακριβώς είναι? Όλα. Όλα μαζί. Όλα από λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πιστεύω τώρα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Τις φάσεις τις κάνουμε, φτάνουμε μέχρι το δύσκολο σημείο, είναι να φτάσει εκεί μπροστά. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα τον γκολ είναι το εύκολο σημείο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το εύκολο σημείο, να μην μπορούμε να τελειώσουμε αυτές τις φάσεις. Δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα. Πιστεύω θα γυρίσει κάποτε και θα μπαίνουν όλα. Περνάμε με αέρα. Πάντως, χθες βάζεις το θεωρητικά πιο δύσκολο. Γιατί η μπάλα είναι στον αέρα, βάζεις σωστά το σώμα σου. Κάνεις γυριστό σουτ. Κάνεις γυριστό, τη στέλνεις στο παραθυράκι και αυτός το ακυρώνει. Και τα άλλα που είσαι μόνος σου τα χάνεις. Τι γίνεται τώρα εδώ? Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό που λέμε, έτσι είναι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Είπατε. Δεν ξέρω, μέσα στο παιχνίδι με το διαιτητή και αυτόν, αλλά και την Τετάρτη, δηλαδή αυτό το πέναλτι που δεν δίνει στον Τούνι. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε δει και έχουμε δει πέναλτι καθαρά που δεν δίνονται, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρη αυτή η φάση. Δεν ξέρω, σας είπε τίποτα ο ένας, ο άλλος, ο διαιτητής? Μιλάτε μαζί τους? Εμείς απορούμε, μην νομίζεις, και εμείς απορούμε. Του μιλάμε στην ώρα του παιχνιδιού, αλλά τίποτα. Και εμείς απορούμε με αυτά. Και υπάρχει και άλλη φάση. Υπάρχει το χέρι που κάνει ο Γιακουμής έξω την περιοχή στο 90, που και αυτό δεν το δίνει. Ναι. Υπάρχει ένα offside που δίνει, νομίζω, σε σένα ή στον Μπασά είναι. Που έρχεσαι νομίζω έρχεσαι εσύ από πίσω. Ποιος παίκτης έρχεται από πίσω? Κάποιος κάνει κίνηση στην μπάλα. Εγώ από πίσω, εγώ ήμουν μπροστά. Μπράβο. Και δεν ακουμπάς την μπάλα και σε δίνει offside. Δηλαδή, εντάξει, όλα αυτά ίσως να καλύπτει το γεγονός ότι κερδίζει η ομάδα. Και στο 90 την παίρνει με το χέρι ο ξετικός τους και δεν δίνει και κοντέψαμε να φάμε γκολ σε καλά καθούμενα. Ναι. Τελευταία φάση. Δεν πειράζει. Τι να πούμε. Πάντως, να είμαστε δυνατοί εμείς και να μην μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Έχει ένα χαρακτηριστικό η ομάδα όμως, Πασχάλη, να αφήνει, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση που χρησιμοποιώ, τα πρώτα ημίχρονα και όταν αρχίζει να πιέζεται, να ανεβάζει την ένταση στο δεύτερο ημίχρονο σε πολλά, ειδικά στο Χαριλάου, στο Κλάνης Βικελίδης. Ναι, καλά, κοίταξε. Μετά είναι και η όθηση του κόσμου εκεί πέρα και μας βοηθάει πάρα πολύ. Ειδικά μας ξυπνάει. Όταν δεν πάμε καλά, εκεί είναι άλλο αυτό. Και πάμε καλύτερα, πιέζουμε πολύ. Αλλά τώρα για το ημίχρονο, τι να πω, ξέρω εγώ, εμείς απορούμε με αυτό το πράγμα γιατί είμαστε έτσι. Εσύ προχθές στη Βέρεια έπαιξες και δεξιμπάκι, έχεις ξαναπαίξει ή ήταν πρώτη φορά? Έχω χρησιμοποιηθεί και άλλα χρόνια, έτσι, και άλλα παιχνίδια με δεξιμπάκ. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, όπου και να με βάλει. Δεν έχω πρόβλημα. Περισσότερο όμως. Περισσότερο. Περισσότερα παίζω στα extreme. Το προτιμάς, φαντάζομαι, από το 4.
Σε έχω ξεφωνήσει εγώ στο ραδιόφωνο για το φόρ, να ξέρει. Τώρα που δεν είμαι φόρ, απλά παίζω για να πει ότι όταν κερδίζουμε να πρεσάρω να κρατάω τα στόπερ ψηλά. Πρόσεχε τώρα, γιατί κατά καιρούς έχουμε ξεφωνήσει με την καλή την έννοια, έτσι. Δηλαδή έχουμε ασκήσει κριτική και αυστηρή, ενώ δεν είσαι center for. Όταν έχεις παίξει εκεί, φαντάζομαι ότι και εσύ δεν νιώθεις τόσο άνετα όταν είσαι εκεί. Και μας εξηγείς τώρα το λόγο ποδοσφαιρικά, το γιατί μπαίνει ένας παίκτης όπως τον Κάσο, δηλαδή που τρέχει, μαρκάρει, πιέζει, γιατί μπαίνει στην κορυφή. Ναι, παίζω είτε για να κρατήσω όπως προχθές την άμυνα ψηλά, είτε άμα παίζουμε στο Χαριλάου και έχουμε χώρο μπροστά να φύγω στη κόντρα. Ναι. Αλλά δύο, δεν είμαι το καθαρό center for. Άμα πάρεις φόρα πάντως δύσκολα σταματάς, ε. Ναι, ναι. Απλά άμα έχεις χώρο, πρέπει να έχεις χώρο. Δηλαδή σε μεγάλε, όταν με τα Γιάννενα, ας πούμε, με τον Πανιόνιο, χρησιμοποιήθηκα για λίγο γιατί έχουν ψηλά τις άμυνες. Ναι. Τώρα με τις ομάδες που έρχονται εδώ πέρα, η Σπάρτη είναι στα 2/3 του γηπέδου. Σωστά, παίζουν. Το 1/3. Ναι, όχι, χθες η Σπάρτη ήταν προσανατολισμένη στο μισό γήπεδο, ήταν ξεκάθαρη η τακτική τους δηλαδή. Όλες οι ομάδες έτσι είναι, εδώ μέσα όλες έτσι έρχονται. Είναι δύσκολο να διασπάσει, γι' αυτό λέμε θέλουμε δουλειά. Θέλει δουλειά στην προπόνηση να βρούμε τους αυτοματισμούς. Ναι. Κάθε εβδομάδα ο προπονητής αναλύει την αντίπαλη ομάδα και μας λέει πού να χτυπήσουμε, πώς να πρεσάρουμε, από πού θα βγούμε και αναλόγως κρίνουμε και κάνουμε. Ναι. Τώρα υπάρχει μπροστά σας το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό. Είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος για τον πρώτο γύρο. Ένας Πανσεραϊκός, όπως προέρχεται από θετικό αποτέλεσμα τώρα στην Πάτρα, έχει πάρει και ψυχολογία. Αν είναι και εκτός έδρας το παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο για τον Άρη. Ναι, ναι, είναι μια δύσκολη ομάδα που δυσκολεύονται όλες οι ομάδες εκεί πέρα να περάσουν. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο στη Β' Εθνική για μένα. Όλα είναι δύσκολα, ειδικά μέσα στις Σέρες που είναι μια μεγάλη και ιστορική ομάδα. Φυσικά εμείς θα πάμε για την νίκη και τίποτα άλλο. Ναι. Ναι, δεν υπάρχουν και περιθώρια νομίζω για απώλειες. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι το ξέρετε ότι ο Πανσεραϊκός θα παρουσιαστεί βελτιωμένος και σε αυτό. Ήδη έχει μια βελτίωση. Μας έχει πάρει και κάποιους παίκτες, έχει βάλει στο ρόστερ του πλέον τις μεταγραφές. Φυσικά εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο Πανσεραϊκός. Εμείς άμα είμαστε καλά δεν φοβόμαστε κανέναν. Αν μετουσιώσουμε τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν σε γκολ, δεν φοβόμαστε κανέναν. Ό,τι και να γίνει. Πριν από λίγες μέρες τα είπατε και μεταξύ σας οι παίκτες στα αποδυτήρια. Εντάξει, δεν θέλουμε να μας πεις τι είπατε, αλλά το κρίνατε απαραίτητο και μάλιστα μετά από μια νίκη με τη Βέρεια. Τι σας οδήγησε σε αυτή την πράξη? Τίποτα, και εμείς αναρωτιόμασταν γιατί γίνεται αυτό, γιατί σπαταλάμε τα ημίχρονα, γιατί δεν μπαίνουμε τόσο δυνατά στις μονομαχίες, γιατί χαλαρώσαμε ενώ μπαίναμε πολύ δυνατά. Τα βάλαμε κάτω άμα έχουμε τίποτα. Αυτά, πάνω κάτω αυτά. Και είπαμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε λεπτό να περνάει. Πρέπει να τους πιέζουμε, να τους τελειώνουμε όλους. Από την αρχή πρέπει να παίζουμε δυνατά ό,τι να γίνει και να μην έρθει το γκολ, να μην παρατάμε. Τέτοια πάνω κάτω. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό όμως ότι χάνουμε τα ημίχρονα? Ότι όντως δηλαδή το πρώτο ημίχρονο χθες με το δεύτερο ημίχρονο χθες δεν έχει καμία σχέση. Κάτι ανάλογο και με τον Καραϊσκάκη που εκεί το πλήρωσε η ομάδα. Δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Ναι, μετά ίσως περνάει και ο χρόνος και πιεζόμαστε πιο πολύ. Αυτά λέγαμε, γιατί είμαστε έτσι, πρέπει να τα τελειώνουμε από την αρχή. Αυτό ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε. Να μην το αφήνουμε. Γίνεται. Πρέπει να τα τελειώνουμε στο πρώτο ημίχρονο όλα. Πέρσι πέτυχε στην άνοδο με τον Απόλλωνα. Ισχύει αυτό που λένε ότι έχει ένα μεγαλύτερο βάρος η φανέλα του Άρη? Δηλαδή δυσκολεύει το ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου, να ξέρει ότι παίζει σε μια μεγάλη ομάδα? Κοίτα, για μένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Εγώ κάθε άλλο που όταν παίζω μέσα στην έδρα χθες και όταν τους είχαμε κλείσει και άκουγα τον κόσμο να φωνάζει, για μένα πώς να σου πω, γουστάρω περισσότερο και με ψυχώνει περισσότερο. Δεν με αφήνει να παρατήσω καμία φάση. Για μένα προσωπικά. Σου δίνει δύναμη δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Δεν με αγχώνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κάποιος σου αγχώνει, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Πώς βλέπεις τη συνέχεια? Χθες ο συμπαίκτης, ο Αναγνωστόπουλος, είπε ότι παρά τις δυσκολίες ο Άρης θα είναι πρώτος στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Κοιτάξτε, για μένα και έχω, ας πούμε, και με τον Ηρακλή είχαμε βγει και με τον Απόλλων πέρυσι. Πιστεύω ότι έχουμε μια, φέτος είναι, έχουμε πολύ δυνατή ομάδα και έχουμε μια ομάδα από 25 χρονών μέχρι 32, πόσο είμαστε εκεί, όλη η ομάδα, και όλοι είναι πολύ έμπειροι. Και μπορεί να μην παίζουμε το ποδόσφαιρο που θέλουν, να μην κάνουμε, αλλά ξέρουμε δεν δεχόμαστε ποτέ γκολ.
Είμαστε πολύ σφιχτή ομάδα και πολύ δουλεμένοι. Δεν φοβάμαι, ας πούμε, από καμία ομάδα τίποτα. Άμα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει, θα είμαστε πάλι πρωταθλητές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, έτσι για να το σχηματοποιήσουμε λίγο αυτό που είπες, έχει δεχτεί 2 γκολ από τον Εργοτέλη σε εκείνο το κακό πρώτο ημίχρονο. Νομίζω και δικό ήταν κακό, μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανένας. σε εκείνο το κακό πρώτο ημίχρονο και μετά στα υπόλοιπα 13 παιχνίδια, γιατί το ένα είναι με τον Χαρναϊκό, έχει δεχτεί 2 γκολ. 2 γκολ σε 13 μάτς, δηλαδή εντάξει. Ένα από την Παναχαϊκή που. Και μάλιστα έχει κερδίσει και στα δύο αυτά. Και με την Παναχαϊκή και με τη Δόξα. Νομίζω ότι εντάξει, είναι η κορυφαία άμυνα με διαφορά. Έτσι, έτσι. Είπαμε όλοι, έτσι ακριβώς είναι. Δουλειά, άμα όλα είναι θέμα δουλειάς, θεωρώ. Τώρα εσύ προσωπικό στόχο έχεις βάλει, φαντάζομαι, αυτό που σου πήρανε κακώς, που σου στέρισε ο διαιτητής χθες, να το πετύχεις σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια, γιατί όχι και το Σάββατο στις Σέρες, έτσι είναι. Μακάρι, έτσι. Να κερδίσει ομάδα πάνω απ' όλα. Ναι. Και μετά έρχονται και οι προσωπικοί στόχοι. Μάλιστα. Αρκεί να μην το ξανακυρώσουν. Και μακάρι να βάλουμε και κανένα γκολ, όπως το λέτε. Να στο ευχηθούμε πραγματικά, όπως να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα και με το καλό να κλείσετε τον πρώτο γύρο με 2 νίκες και να μπούμε πλέον στην τελική ευθεία με διαφορετική ψυχολογία και με ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα, το σημαντικότερο, υγεία και όλα θα κάνουμε. Και όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά, γεια σας. Ναι. Αυτά λοιπόν από τον Πασχάλη Κάσο. Είναι αυτό που λέω πάντα. Κάποια παιχνίδια που αγωνιζότανε και μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί, όπως είπες και εσύ, και φορ, δεν ήταν καλός. Είναι αλήθεια. Έμεινε έξω. Συγγνώμη, θα το πεις. Είδες όμως, γιατί πρέπει και εμείς να ακούμε. Ο προπονητής τον έβαλε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Πρέπει να ακούμε και οι δημοσιογράφοι, να ακούνε και οι ακροατές τώρα. Είδες κάποιες λεπτομέρειες που είπε το παιδί, για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε φορ. Όλα έχουν μια εξήγηση. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία, ρε. Και αυτά. Εντάξει, να μαθαίνουμε όλοι μπάλα, ρε παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι ο προπονητής ξέρει τα πάντα, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί λέει, καλά, ρε, βάζει το κάσο. Κι όμως, αφού έχει πετύχει γκολ, τον έχει βάλει φορ. Ακριβώς για να κάνει αυτό. Ή να βγει στην κόντρα ή να πιέζει την άμυνα ψηλά. Επειδή έχει πολλά φυσικά προσόντα, βέβαια, έχει αντοχές και είναι και πάρα πολύ γρήγορος φυσικά και πολύ πιεστικός στους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς. Και είναι, εγώ ήθελα να πω και αυτό, θα ολοκληρώσω, ότι ίσα-ίσα μένοντας έξω, το δούλεψε και στο μυαλό του το για ποιο λόγο έμεινε έξω για κάποια παιχνίδια, αλλά και προσωπικά, σωματικά συνέχισε να δουλεύει και επέστρεψε. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια, και πέστεψε σωστά όμως, και με πολύ καλή παρουσία σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Έτσι πρέπει να είναι οι ποδοσφαιριστές για μένα. Όχι να θεωρούν ότι αδικούνται όταν μένουν έξω, να σταματήσουν να δουλεύουν, να το φέρουν βαρέως και όταν θα τους ξαναβάζει ο προπονητής τους, να ουσιαστικά να τον δικαιολογούν που τους αφήνει έξω. Ο Άρης θα χρειαστεί όλους τους παίκτες του. Βέβαια τώρα βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο συναγωνισμός με τα παιδιά που ήρθανε, τα καινούργια, στις μεταγραφές. Βλέπετε για παράδειγμα ότι ο βασικός στα προηγούμενα παιχνίδια και στο προηγούμενο μπήκε αλλαγή, βέβαια, ο Ντούνης έμεινε εκτός 18άδας. Και θα έχουμε και άλλα τέτοια. Αναγκαστικά θα πρέπει να μένουν κάποιοι έξω από τα παιχνίδια. Τέλος, είναι θέμα διαχείρισης από τον προπονητή. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 6. Στη δεύτερη ώρα έχουμε περάσει πλέον. Ο 779 λέει: Καρυπίδης Μυροφορίδης πρέπει να λάβουν σοβαρότατα το μήνυμα των εντολέων της ΕΠΟ ΚΕΔ. Ας πάνε στην ΚΕΔ. Ο γραμμένος μένει Θεσσαλονίκη. Ας το χτυπήσουν και το θηροτηλέφωνο. Προφανώς για μια θυμοτυπική επίσκεψη. Μένει Θεσσαλονίκη. Τώρα προφανώς όμως δεν θα μένει τις καθημερινές τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, να καταλάβουμε κάτι. Αλλά πιστεύετε ότι αν του χτυπήσεις το θηροτηλέφωνο και όχι το γραμμένο, τον οποιοδήποτε, και έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο, τι θα κάνει? Θα φοβηθεί? Εδώ τα πράγματα βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Άστε τον Άρη, αφήστε τον Άρη. Εδώ η συγκεκριμένη ΕΠΟ
και ΚΕΔ συγκρούεται με τον Ολυμπιακό και το Μαρινάκι. Φοβηθεί τον Καρυπίδη, τον Μυροφορίδη και μας. Η μόνη πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε εμείς είναι η ηθική. Η ηθική. Γιατί εκεί πέρα έχουν, λένε, ο Ολυμπιακός που έκλεβε τα πρωταθλήματα και τόσα χρόνια έκανε αυτά που έκανε και δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε αυτοί και τα λοιπά. Στον Άρη θα πούνε. Τον σφάζω να μην ανέβει επειδή δεν ανεβαίνει σε άρμα. Ή επειδή δεν κάνει τα κέφια κανενός, ή επειδή δεν εξυπηρετεί συμφέροντα κανενός. Εκεί είναι το θέμα μόνο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε άλλα τέτοια έργα. Αν και πολύ φοβάμαι ότι το Σάββατο θα ξαναδούμε τέτοιο έργο. Ναι. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή της Σπάρτης, ο οποίος μάλλον αισθάνεται πάντοτε χαρούμενος όταν επιστρέψει στο Κλεάν της Βικελίδης, γιατί δεν ξέρω αν το θεωρεί πρώτο ή δεύτερο σπίτι του, σίγουρα το θεωρεί πολύ οικείο. Και ο λόγος είναι για τον αρχηγό της Σπάρτης, τον Μπάμπη τον Οικονομόπουλο. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ρίζωσες εκεί στη Λακωνία, Σπαρτιάτης, Λακεδεμόνας. Λακεδεμόνας, τρίτη χρονιά. Τρίτη χρονιά. Εξού και το Περιβραχιόνιο προφανώς. Ναι, προφανώς. Τι σε τράβηξε και σου άρεσε τόσο πολύ στη Σπάρτη? Δεν ξέρω, βέβαια δεν έχω πάει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Το κλίμα, τι είναι αυτό που σε κρατάει εκεί? Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Είναι το κλίμα, τι ακριβώς σε κράτησε εκεί? Γιατί για να μένεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προφανώς. Ο μέλανας ζωμός. Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα υγιής, μια ομάδα την οποία τη στηρίζει πολύ η περιοχή. Ο κόσμος της Σπάρτης στηρίζει πάρα πολύ τις προσπάθειες των ανθρώπων της ομάδας. Είναι κοντά, βοηθάει πολύ και στην ομαλή διαβίωση μας με φαγητά, με διάφορες άλλες βοήθειες. Mm-hmm. Υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει πίεση. Είναι ένας ωραίος τόπος για να παίξει. Είναι και σχετικά κοντά στην Αθήνα. Αρκετά κοντά, είναι σχεδόν 2 ώρες το πολύ. Αναλόγως. Είναι όμορφα. Είναι ήσυχα πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει πίεση. Ναι, το καλοκαίρι είχε κάποια θεματάκια όμως. Φάνηκε ότι... Πολλά, όχι κάποια. Πολλά. Λύθηκαν αυτά όμως. Εντάξει. Όχι όλα. Η ομάδα προσπαθεί. Εντάξει, υπάρχουν θέματα που χρειάζονται ακόμα να ταχθούν. Οργανωτικά και πολύ. Χρηματικά επίσης, οικονομικά. Εντάξει, η ομάδα προσπαθεί όμως. Όσο σας λέω και πάλι, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν. Παλεύουν η ομάδα να είναι αξιοπρεπή, σωστή, σοβαρή και να πατάει καλά. Και να υπάρχει μια σοβαρή ομάδα καλή, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κάνουμε μια καλή πορεία, να σωθούμε άνετα. Ναι. Αυτά, βασικά. Για εσάς ήταν έκπληξη σήμερα αυτό που διαβάζουμε εδώ και λίγες ώρες, ότι φεύγει ο προπονητής σας και πάει στα Τρίκαλα? Ήταν ξαφνικό ή το... Ήταν έκπληξη, ήταν ξαφνικό, ναι. Ήταν ξαφνικό. Ήμασταν μαζί μέχρι χθες που γυρίσαμε αργά το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ξαφνικά σήμερα μάθαμε αυτό. Δεν ξέρουμε τώρα. Σίγουρα θα μάθουμε αύριο που έχουμε προπόνηση, γιατί σήμερα είχαμε ρεπό, θα μάθουμε σε εβδομέρειες. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Θα έχετε καινούργιο προπονητή προφανώς αυτή την εβδομάδα, αφού το ρεπορτάζ τον δίνει ότι είναι σίγουρος προπονητής των Τρικάλων. Θα είναι στα μάτια στα Χανιά. Θα πάει, λέει, Τετάρτη να παρακολουθήσει το μάτι των Τρικάλων και στο επόμενο θα κουτσάρει κιόλας. Άρα είστε σε αναζήτηση προπονητή. Μάλλον. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει ο άνθρωπος που έκανε καλή δουλειά σε εμάς. Ναι. Ο κ. Ζάφος. Το ευχόμαστε καλή συνέχεια. Από εκεί πέρα, αν νομίζω και έκρινε ότι αυτό ήταν καλύτερο για την καριέρα του, επαγγελματίας είναι, ίσως αυτό να σκέφτηκε. Εντάξει. Ο καθένας. Ναι. Αυτός γύρισε στο κέντρο της άμυνας. Ήταν δική του απόφαση. Πώς ναι, προέκυψε η επιστροφή? Δική του, καθαρά. Δική του, Είχαμε ένα πρόβλημα στην συγκεκριμένη θέση. Κάναμε μια συζήτηση, του είπα ότι έχω αγωνιστεί σε αυτή τη θέση. Με χρησιμοποίησε, πήγα καλά εκείνο το παιχνίδι. Ήταν συγκεκριμένα μέσα στα Χανιά, όχι γενικώς, στα Χανιά. Και κερδίσαμε κιόλας εκείνο το παιχνίδι με 2. Πήγα αρκετά καλά, γενικά όλη η ομάδα πήγαμε καλά. Και δεν το άλλαξε αυτό και από τότε παίζω πίσω. Μάλιστα. Συνηθίζεται. Έχει 9 παιχνίδια τώρα, ναι. Που παίζω εκεί. Συνηθίζεται βέβαια η αμυντική χαφ, η αμυντική μέση, όπως είναι η φυσική σου θέση, η δική σου, να γυρίζουν λίγο, σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, είναι η αλήθεια, στο κέντρο της άμυνας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που αμυντικοί χαφ γίνονται από τα 30-30 κάτι και μετά στόπερ. Εσύ το κάνεις λίγο νωρίτερα, τα άλλαξες τους
Εντάξει, όπως είπα και πριν, ήταν από ανάγκη. Γιατί είχαμε εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα, συγκεκριμένο πρόβλημα. Απλά το πώς παίζω εγώ και επειδή άρεσε τον προπονητή, επειδή είχα μια άνεση λόγω της θέσης μου του αμυντικού χάφου να μπορώ να δημιουργώ παιχνίδια από πίσω, με κράτησε εκεί για να μπορώ να ξεκινάω το παιχνίδι και από πίσω εγώ πιο πολύ. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Είχες πει ότι την έχεις παίξει αυτή τη θέση. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις ποιος ήταν ο πρώτος φυσικά που σε είχε βάλει να παίξει κεντρικό αμυντικό. Εγώ ξέρω. Έπαιζα μικρός. Μικρός, ναι. Απλά μεγαλών. Γύρω στα 17-18 που άρχισα να παίζω σε αντρικό επίπεδο, με βάλανε αμυντικό χαφ. Εκεί ξεκίνησα να παίζω αμυντικό χαφ. Ήρθα στον Άρη, στην ΚΑΠΑ 20 τότε του Άρη που είχα έρθει, σαν αμυντικό χαφ. Συνέχισα αμυντικό χαφ. Είχα ανέβει στην πρώτη ομάδα, ήμουνα με το Μαζίνιο αμυντικό χαφ, ώσπου έφτασε η στιγμή που ήρθε ο Κούπερ και με δοκίμαζε αμυντικό, με δοκίμαζε στόπερ. Ο πρώτος που με δοκίμαζε στόπερ ήταν ο Κούπερ. Βασικά ο τελευταίος πριν τον κύριο Γράφα που με δοκίμαζε στόπερ ήταν ο Κούπερ. Και σίγουρα και τελειώνοντας, προς τα τέλη ο Σούλης ο Παπαδόπουλος με είχε βάλει και αυτό σε μερικά παιχνίδια στόπερ στον Άρη. Αλλά εγώ και ο Κούπερ με δοκιμάζω τότε, σαν μικρό. Του άρεσε. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που έλεγα πριν. Μάλιστα. Εντάξει, και ψηλό παιδί, δυνατό παιδί. Το έχει το περιλίκι. Να υπερβάλλω λίγο. Πώς σου φάνηκε χθες η επιστροφή σου στο Βικελίδης και κυρίως έχει ενδιαφέρον να μας πεις πώς σου φάνηκε ο Άρης το χθεσινό παιχνίδι. Μου άρεσε ο Άρης. Ο Άρης μου άρεσε. Ήταν καλός. Είχε μια καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Εντάξει, σίγουρα και εμείς δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Ήμασταν πιο πολύ παίξαμε πιο πολύ αμυντικά, δεν βγήκαμε πολύ ψηλά, δεν πιέσαμε. Ίσως να φοβηθήκαμε και λίγο την κατάσταση και το επίπεδο του Άρη. Από εκεί και πέρα, ο Άρης μου άρεσε. Ήταν μια ομάδα που ήξερε τι θέλει στο γήπεδο, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Έχασε κάποιες ευκαιρίες που ήθελε να έχει προηγηθεί πιο νωρίς. Εντάξει, μπήκε εκείνο τον γκολ που μπήκε από τη στατική φάση. Μου άρεσε και μου άρεσε και κάτι ακόμα που επειδή ήρθα και πέρσι τελευταία αγωνιστική, έξαμε Άρη Σπάρτη πάλι. Και σίγουρα εντάξει, επειδή ήταν μια δύσκολη χρονιά, ο κόσμος δεν υπήρχε στο γήπεδο. Μου άρεσε πάρα πολύ που είδα κόσμο στο γήπεδο. Είχα καιρό να το δω και μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ. Εντάξει. Σίγουρα δεν είδα τον κόσμο που ήξερα. Τον κόσμο που ξέρει όλος ο κόσμος του Άρη. Εντάξει, έχει συνηθίσει να το βλέπεις και πολύ, πολύ πιο γεμάτο. Ο κόσμος είδε ότι στηρίζει την προσπάθεια και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ναι. Βλέπεις δηλαδή ότι έχει τα συστατικά ο Άρης φέτος για να κάνει αυτό που δεν έκανε πέρσι, δηλαδή να βγάλει την κατηγορία για να παίζει του χρόνου στη Σούπερ Λίγκα. Ναι, πιστεύω πως θα έχει. Πιστεύω ότι πατάει πιο καλά φέτος. Πιστεύω ότι είναι πιο σοβαρός, ίσως έχουν κάνει λίγο πιο λεπτομερή προσέγγιση στα πράγματα και το πώς έπρεπε να κινηθούν στην Β' Εθνική, γιατί είναι μια περίεργη κατηγορία και προς το παρόν πατάει καλά. Έχει πάρει σημαντικές νίκες, έχει πάρει παιχνίδια που θα έπρεπε να πάρει, έχει πάρει παιχνίδια που έχει βρεθεί πίσω στο σκορ και πιστεύω ότι είναι καλό το ότι από νωρίς έχει ξεκινήσει ψηλά και βρίσκεται ψηλά. Ναι. Είναι όντως σημαντικό αυτό γιατί πέρσι δεν το έκανε. Είναι η αλήθεια και. Εντάξει, μείνει πίσω στην αρχή. Πίσω στην αρχή. Και δεν είναι πολύ ήταν πρόβλημα αυτό. Ήταν κακό αυτό. Ναι. Να υπάρχει άγχος. Ξέρουμε όλοι για το άγχος και την πίεση που υπάρχει σε αυτήν την ομάδα και γενικά σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Και είναι λογικό. Όσο κερδίζεις, όσο έχεις μια άνεση, μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο πιο ήρεμος. Ναι. Αν βρίσκεσαι πίσω στη βαθμολογική θέση και θες οπωσδήποτε και έγιωσε για την νίκη, θα υπάρχει άγχος. Σε περνάνε τα λεπτά, θα υπάρχει περισσότερο άγχος για την νίκη. Και ο καλός ή κακός. Δεν είναι και ότι καλύτερο να παίζει ένας ποδοσφαιριστής με άγχος. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να το διαχειριστούν. Εσύ παίζεις τα τελευταία χρόνια στην κατηγορία, την ξέρεις, έχεις αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες. Έχεις αντιμετωπίσει και τις περισσότερες ομάδες πλην του Όφη που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία. Πες μας την άποψή σου για το ποια θεωρείς την πιο δυνατή και την πιο ανταγωνιστική σχέση με τον Άρη. Είναι η Παναχαϊκή. Τον Όφη θα τον παίξετε τώρα σε δύο αγωνιστικές. Στο 1-0 που θα κερδίσετε δηλαδή. Παίζουμε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή από αυτές που έχω αγωνιστεί θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα από αυτές που έχω αγωνιστεί. Παίζουμε τώρα αυτή την Κυριακή με την Δόξα Δράμας και την άλλη Κυριακή με τον Όφη. Είναι δύο ομάδες που τις θεωρώ αρκετά καλές και τις δύο που θα αγωνιστούμε. Απλά δεν έχουμε παίξει, δεν έχω εικόνα από το ακριβές
ακριβή ποιότητα που έχουν οι ομάδες. Mm. Μόνο και μόνο όμως από το ρόστερ μπορεί να διακρίνεις ότι φαίνονται καλές ομάδες. Ο Όφη έχει βρίσκεται κοντά στη δεύτερη θέση. Αρκετά κοντά πλέον νομίζω. Ένα βαθμό. Ναι, ένα βαθμό. Ένα βαθμό. Αλλά σίγουρα όμως, βέβαια το ρόστερ και αν υπάρχει μια ομάδα που είναι έμπειρη, δεν σημαίνει κάτι, έτσι. Mm. Γιατί άμα πάμε πίσω στην περσινή ομάδα του Άρη, που επίσης υπήρχαν έμπειροι ποδοσφαιριστές, δεν κατάφερε να πετύχει κάτι καλό. Εκτός από αυτές λοιπόν είναι και η Παναχαϊκή και τα Τρίκαλα. Mm. Αυτές τις ομάδες διακρίνω ως τις καλύτερες. Αυτές τις ομάδες θεωρώ ότι θα παλέψουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος για τις δύο θέσεις. Συν του Άρη, έτσι εννοείται. Mm. Και πιστεύω ότι επειδή έχει πάρα πολλούς αγώνες ακόμα, πιστεύω ότι θα υπάρχουν ανατροπές. Mm. Δεν πιστεύω ότι θα είναι τα πράγματα έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλά δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Αλλά λες ότι ένα προβάδισμα το έχει ο Άρης με βάση την εικόνα που βλέπεις μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι έχει μια δυσκολία στο να σκοράρει, στο να βάλει τον γκολ. Το έχει αυτό το θεματάκι. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι παρόλο το γεγονός αυτό, πιστεύω ότι το έχει το προβάδισμα. Mm-hmm. Ναι, δεν δέχεται. Δείτε όλους τους αγώνες. Δεν δέχεται. Δείτε όλους τους αγώνες. Ναι, δεν δέχεται. Και αυτό είναι σημαντικό. Δείτε όμως όλους τους αγώνες. Δύσκολα μπαίνουν γκολ. Οι ομάδες παίζουν καλά αμυντικά. Παίζουν πιο πολύ προσέχουν την άμυνα. Καλώς ή κακώς αυτό είναι η β' εθνική όμως. Αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τη β' εθνική. Αλλιώς είναι η α, αλλιώς είναι η β'. Ναι. Όλες οι ομάδες προσέχουν το 0 πίσω. Mm-hmm. Πιστεύουν ότι με την ποιότητα που έχουν θα μπορέσουν να πετύχουν ένα-δύο γκολ. Mm. Ή θα δημιουργήσουν 4-5 ευκαιρίες για να βάλουν ένα γκολ. Τους αρκούν οι 4-5 ευκαιρίες. Δεν θέλουν οι 10 ευκαιρίες, 12. Mm. Τους αρκούν οι 4-5 για να βάλουν ένα γκολ. Και παίζουν όλες έτσι. Από τη νέα σου θέση, να το δει κάποιες αγωνιστικές βέβαια, όπως μας διευκρίνησες, αντιμετώπισες θες και τον Μιχάλη τον Μπαστακό, ένα από τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη. Πώς σου φάνηκε, εμάς μας φάνηκε και λίγο τρακαρισμένος, είναι η αλήθεια, από την πρώτη του αυτή εμφάνιση. Ναι, ίσως, δεν ξέρω, ίσως να ήταν τρακαρισμένος, αλλά ήταν ένα καλός προσφερειστής. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Έχασε και δύο ευκαιρίες. Εντάξει, έκανε δύο καλές αποκρούσεις στον φυλακά μας. Mm. Σίγουρα εμείς τον αντιμετωπίσαμε καλά, ήμασταν καλά αμυντικά. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε κι εμείς σαν ομάδα. Τελευταία με τον προπονητή, τον κύριο Γραφάη, δουλεύαμε πολύ αμυντικά και δουλεύαμε σωστά αμυντικά. Εντάξει, καλός προσφερειστής είναι, πιστεύω να βοηθήσει την ομάδα. Καλός είναι. Ναι. Θεωρείς ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί η τακτική σας, το στυλ παιχνιδιού σας τώρα με την αποχώρηση του κύριου Γράφα? Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Θα εξαρτηθεί από το ποιος προπονητής θα έρθει. Ναι. Πιστεύω τώρα όταν ένας προπονητής έρχεται θα θέλει να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία. Θα δείξω. Εξαρτηθεί από το ποιος θα έρθει. Δεν μπορώ να ξέρω. Προσωπικό σου στόχος πλέον τρίτη χρονιά όπως μας είπες στη Σπάρτη. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να ριζώσεις εκεί, αλλά φαντάζομαι ότι έχεις λίγο το μυαλό σου και το βλέμμα σου και λίγο παραπέρα σε κάτι άλλο. Σίγουρα το έχω, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, όπου επειδή γνωρίζει όλους τους κόσμους ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο πλέον, το ξέρουν όλοι ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει υγεία στην ομάδα που βρίσκεσαι, να παίρνεις τα χρήματά σου, να μπορείς να. Γιατί υπάρχει θέμα επιβίωσης, να μπορείς να επιβιώνεις. Mm. Πραγματικά, δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχουν ομάδες που έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Εμείς εδώ στο Σπάρτη υπάρχει μια υγεία από αυτό που λέω. Το πιο σημαντικό για μένα είναι μέχρι να μπορώ να παίξω όσο παίξω, να βρίσκομαι σε ομάδες που υπάρχει υγεία και να μπορώ να περνάω καλά, να ευχαριστήσω αυτό που κάνω. Και αν μπορέσω και να πάω κάπου πιο ψηλά πάλι, ευχαρίστως να έρθει. Ναι, γιατί όχι. Και φαντάζομαι ότι αν ο Άρης, όπως όλοι το ευχόμαστε, πανηγυρίσει την άνοδό της στη Σούπερ Λίγκα, ένας από αυτούς που θα την πανηγυρίσουν, το έχεις ξαναπεί νομίζω, θα είσαι και εσύ. Ναι, σίγουρα, γιατί όχι, εντάξει. Η αγάπη να αμφισβητείται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Να πάνε καλά εκεί τα πράγματα στη Σπάρτη. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που σου ακούσαμε. Και εγώ, καλή συνέχεια να έχεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μπάμπη Οικονομόπουλο. Πόσα 5,5 χρόνια ήταν στον Άρη? 6 χρόνια στην ομάδα από μικρό παιδάκι. Δηλώνει Αριανός, δεν το κρύβει, κατά ψέματα. Και πάντοτε ήταν από τα παιδιά που
μιλούσε και συνεχίζει να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Άρη. Εκτίμησε παρά το γεγονός ότι ούτε πολλά λεφτά έβγαλε τον Άρη, τίποτα σχεδόν δεν έβγαλε χρηματικά. Εκτίμησε το γεγονός ότι άρχισε να γίνεται γνωστός μέσα από τον Άρη. Κακά τα ψέματα. Και ενώ δεν έφυγε με καλό τρόπο. Ναι. Καλαϊτζή δεν ήταν ο Κονόπουλος. Ναι. Ούτε κακία κράτησε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Σε αντίθεση με άλλους που και λεφτά έβγαλαν πολλά από τον Άρη και κακία κρατάνε και πιέζουν την ομάδα. Τέλος πάντων. Δεν είναι η κουβέντα μας αυτή, θα αποπροσανατολιστώ πάλι και δεν κάνει. Πάντως, ο Μπάμπης είναι ένα παιδί το οποίο και ήθος έχει στο ποδόσφαιρο, σπανίζει αυτό. Ναι. Ίσως γι' αυτό και να παίζει στη Σπάρτη και όχι κάπου στην Super League αυτή τη στιγμή. Γιατί κακά τα ψέματα, χρειάζονται και άλλα πράγματα για να κάνεις καριέρα. Πριν από λίγες μέρες, αυτό που μπορώ να προσθέσω εγώ στο, τώρα κλείνοντας την κουβέντα, ήταν ότι έφτασε μια ανάσα από τη Δόξα Δράμας πριν από λίγες μέρες. Αλλά απέκτησε τελικά το Τζόκιτς την τελευταία στιγμή και ήθελε δηλαδή ο Κωνσταντίνος ένα πιο επιθετικό γενές χαφ. Ο Μπάμπης είναι πιο αμυντικό γενής ποδοσφαιριστής, το ξέρουμε άλλωστε από τα χρόνια που έπαιξε τον Άρη και γι' αυτό το λόγο επέλεξε τελικά τον Τζόκιτς και δεν πήγε στη Δόξα που θα ήταν ασφαλώς ένα. Βάλα γκολ στον Όφη, δεν πειράζει το παιδί. Ναι, εγώ ανησυχώ τώρα μήπως ότι ήταν μια πολύ σφριγγυλή ομάδα με γράφα. Δουλεύαν πάρα πολύ στην αμυντική τακτική και φάνηκε χθες από την εικόνα του στο γήπεδο. Μήπως αλλάξει τώρα αυτό. Καλά, και πριν ήταν έτσι. Δεν έχει δεχτεί. Θα δούμε τώρα ποιος θα πάει, βέβαια. Νομίζω ότι η Σπάρτη έχει δεχτεί 8 γκολ μαζί με το χθεσινό. Ναι, έχει από τις καλύτερες άμυνες. Είναι τέταρτη άμυνα, νομίζω, της κατηγορίας. Ναι, ναι. Ο Άρης είναι πρώτη με 4. Ο Όφη, η Παναχαϊκή έχει δεχτεί 8. Και νομίζω ότι και η Σπάρτη πλέον έχει 8 γκολ μετά από αυτό το που δέχτηκε. Έχει μια πάρα πολύ καλή προσοχή. Είναι όλες με 1-0. Ό,τι έχει χάσει είναι με 1-0. Θα δούμε. Θα δούμε. Είναι ένα παιχνίδι σημαντικό αυτό το Σπάρτη Όφη. Και είδατε ότι και τον Άρη έχει ένα μάρτυρο το οποίο ποντάρει για να κάνει γκέλα, μια ακόμη ναι. γκέλα Όφη. Είναι ασφαλώς ένα παιχνίδι. Στα επόμενα 7-8 μάτς του Όφη, αυτό είναι το πιο δύσκολο που έχει Όφη με τη Σπάρτη. Και μετά είναι το Αιγίνιο για να καταλάβετε το βαθμό δυσκολίας. Αμέσως μετά βέβαια από αυτά τα 6-7 μάτς, Όφη έχει σειρά δύσκολων παιχνιδιών. Okay. Θα δούμε. Ας κάνει ο Άρης αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Ας παίρνει ο Άρης τα παιχνίδια και δεν θα μας απασχολεί ο Όφη. Η συζήτηση για τον κάθε Όφη θα έρθει αν εμείς κάνουμε γκέλες. Μόνο τότε θα έρθει. Γιατί σε 5 και 6 βαθμούς. Κοιτάξτε, δεν γίνεται δύο ομάδες να πάνε τρένο μέχρι τέλους και εσύ να χάνεις. Εντάξει, με τον έναν μπορώ να το καταλάβω. Δεν γίνεται όμως. Και δεν υπάρχει. Ευτυχώς δεν υπάρχει το περσινό με τη Λαμία και τον Απόλλωνα. Τώρα χτύπα ξύλο. Στην Ελλάδα είμαστε, μην το αρχίσουμε και το βλέπουμε από εδώ και πέρα. Κάτσε τώρα, γιατί από το δεύτερο γύρο κάθε παιχνίδι που παίζει δεν γυρίζει πίσω και μην δούμε τίποτα περίεργα. Κάτσε, κάρτα λίγο μικρό καλάθι. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Πολύ τραυματισμοί στο Survivor, φίλε. Δεν έχουν κάνει καλή προετοιμασία. Φταίει ο γυμναστής. Είδα τις πρώτες 2-3 μέρες μετά. Όχι, εγώ τώρα το βλέπω, φίλε, εδώ που το έχει ανοιχτό, εγώ το βλέπω. Πέρα από κάτι ωραία μαγιό που παρακολουθώ, δεν έχει ενδιαφέρον. Μπράβο. Δεν έχει ίντριγκα. Δεν έχει ίντριγκα. Όχι. Κάτι θα κάνουν για να την αποκτήσει. Τι είναι ίντριγκα, Άμα αρχίζουν να πέφτουν τίποτα τα νούμερα. Είναι νωρίς τώρα, Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν με απασχολεί να σου πω ότι. Και ιδιαίτερα το Survivor. Με ενδιαφέρει να κάνει Survivor ο Άρης. Πριν πάμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι δεν ξέρω, για μένα προσωπικά και θέλω να το πω, δεν με άγγιξε η παρουσία του τον Παπαδόπουλο αυτό το τρίμηνο, από την άποψη ότι δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Δεν επικοινωνήθηκε σωστά, νομίζω, από κανέναν. Έγινε εντελώς λανθασμένα η όλη φάση. Και δεν το λέω γιατί έδωσε μια συνέντευξη για να προλάβω και τους φωστήρες αυτούς που μπορεί να πούνε, αυτούς που χρόνια τώρα λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα τους μάθουμε τώρα. Για να τους προλάβω όμως. Δεν το λέω επειδή απλά τοποθετήθηκε σε κάποια εφημερίδα της πόλης, γιατί άλλωστε δεν δουλεύουμε πλέον σε εφημερίδα, σε καθημερινό φύλλο. Δεν έχουμε πλέον τέτοια ενασχόληση καθημερινά με τον έντυπο τύπο. Αλλά νομίζω ότι και από πλευράς ΤΟΜ και κυρίως από εκεί θα πω, αλλά και από πλευράς ΠΑΕ δεν το χειρίστηκαν καλά. Και είχαν επενδύσει αρκετά στην παρουσία του εδώ και στη φιλοξενία του αυτό το διήμερο-τρίμερο. Δεν κάθισε και πολύ. Χθες μετά το παιχνίδι έφυγε μάλιστα για να επιστρέψει στην Αμερική. Προγραμματίζανε και μια τροποντινά σύντομη press conference για να
παρουσιάζουν 2-3 πραγματάκια να τον παρουσιάσουν τον άνθρωπο. Ανταυτού, έτσι όπως έγινε η φάση, με αυτό το λάθος χειρισμό για μένα, από όλους, ούτε τον είδαμε, μάλλον τον είδαμε σε κάποιες φωτογραφίες, ούτε τον ακούσαμε κατά κύριο λόγο. Γιατί πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό επισήμως, παιδιά, σε συνεργασία με την ΠΑΕ να τοποθετηθεί και να πει κάποια πράγματα. Και να δούμε τι έχει στο μυαλό του και ποιο είναι το πλάνο του για τον Άρη το μελλοντικό και κυρίως από το καλοκαίρι και έπειτα, εφόσον η ομάδα με το καλό επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα. Γιατί όλα τα άλλα είναι πολύ ωραία στη θεωρία, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία και έτσι θα τα αντιμετωπίσει και ο κόσμος, εφόσον ασφαλώς υποθούν επισήμως από τον ίδιο σε μια πρεσκόφερα συνεργασία με την Μπαϊάρης, για να ανακοινώσουν τα όποια πλάνα έχουν από κοινού και το τι θέλουν να κάνουν στον Άρη, ποιος είναι ο σκοπός της ενασχόλησης, της εμπλοκής, αν θα είναι μετοχική, τι θα είναι, ποιος είναι αυτός ο Νίκ, τι ακριβώς θέλει να κάνει, αυτό το φαντ και τα λοιπά, γιατί ωραία ακούγονται αυτά τα 300-400 εκατομμύρια, αλλά με ακούγονται και λίγο υπερβολικά όλα αυτά τα νούμερα και λίγο μεγαλεπίβολα αυτά. Ναι. Δεν είναι για τον Άρη. Ναι, ασφαλώς δεν είναι για τον Άρη. Και μένει να διευκρινιστεί, γι' αυτό σου λέω ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν επίσημα από μια press conference και να μιλήσει ο ίδιος να πει πέντε πράγματα για το ποια είναι η θέση του Άρη σε όλο αυτό το project. Εντάξει, έχουν, ξέρουν και για την Τζίλιχαμ, και... αλλά είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Θέλει λίγο να το ξεδιαλύνουν στο μυαλό τους και να ενημερώσουν τον κόσμο, φυσικά, ο οποίος τον υποδέχτηκε βέβαια με πολύ θερμό τρόπο και πολύ ορθώς, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει φέτος και φαντάζομαι θα βοηθήσει και άλλο μέχρι το τέλος της σεζόν και έχει τη διάθεση να παραμείνει ζεστός. Μάλιστα, από ό,τι έμαθα, φεύγοντας μετά το παιχνίδι με την Σπάρτη, έκανε και μία γύρα από το γήπεδο και δέχθηκε έτσι τις χειραψίες, ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη από τους φίλους του Άρη που εκείνη την ώρα έφευγαν από το γήπεδο και τον συνάντησαν και του ζήτησαν να παραμείνει κοντά στην ομάδα και να τη βοηθήσει όσο μπορεί, κυρίως από το καλοκαίρι και έπειτα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι για μένα, δεν ξέρω, ήλθον είδον και απήλθον σε αυτή την επίσκεψη. Εντάξει, έκανε βέβαια τη συνάντησή του με τον Θόδωρο Καρυπίδη, είπαν αυτά που έπρεπε να πούνε. Μένει όλο αυτό που εωρείται να παρουσιαστεί επισήμως προς τον κόσμο του Άρη σε κάποια από τις επόμενες επισκέψεις του και να σχηματοποιηθεί κυρίως τι ακριβώς περιλαμβάνει και το τι ακριβώς θα δούμε, εάν θα δούμε, από το καλοκαίρι και έπειτα από τον συγκεκριμένο. Τώρα από εκεί έπειτα, το αν εκνευρίστηκε ή τσατίστηκε για κάποια πράγματα που ήταν το φως της δημοσιότητας. Μας πρόσεχε ο ίδιος. Όχι, ναι, εμείς... αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν πρέπει μετά να τοποθετηθείς ενώπιον όλων. Μα και αν εκνευρίστηκε και αν ο ίδιος αποφάσισε να τοποθετηθεί. Δεν, ναι, δεν τον υποχρέωσε κανένας. Ναι, λέει ότι δεν τοποθετήθηκε, βέβαια αυτό είναι σχετικό. Εντάξει, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο δεν λάθος αναγνωρίζεται. Αυτό που λες. Τώρα από εκεί και έπειτα, ως οργανισμός Άρης. Και μαγκιά τους παιδιά για τους δημοσιογράφους που πήγαν και κάναν και τον ψάξανε και του κάναν και θέμα και προς Θεού. Γιατί και εμάς η δουλειά μας αυτή είναι. Κοίταξε, εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει ο Νίκος, να θυμάται τι έγινε πριν 15 χρόνια και να μας ξεφωνίζει για άλλα πράγματα κτλ. Άλλωστε, ειδικά εγώ. Εσύ δεν έχει συνεργαστεί. Να μην θυμίσουμε τι έχει κάνει και ο ίδιος κατά καιρούς. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια. Είναι χαζομάρα αυτό με τα ραδιόφωνα να μαλώνει ο ένας με τον άλλον και να πλακώνει. Και καλή επιτυχία στην καινούργια προσπάθεια. Βέβαια. Εμείς δουλειές θέλουμε να υπάρχουν ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι και όντως. Και καλή επιτυχία που λες, αλλά τώρα να λες τότε είπε ο ένας και πριν 10 χρόνια είπε ο άλλος και πριν 14. Εγώ βλέπεις στο τι αναφέρομαι. Θεωρώ ότι επειδή είχε επενδυθεί αρκετά επικοινωνιακά η παρουσία του και άφηξη του και λέγαμε ότι έρχεται, δεν έρχεται, αυτό πότε θα έρθει και τελικά να που ήρθε, αλλά τι έγινε. Πέρα από μια φωτογραφία στο γήπεδο. Έχουμε 10, έχουμε καμιά δεκαριά. Ναι. Καταλαβες. Μπορεί να μην ήθελα. Ο κόσμος δεν ήθελε να τον ακούσει. Έχει προγραμματιστεί, ρε φίλε, και ακυρώθηκε. Τι δεν ήθελε. Είχε προγραμματιστεί να μιλήσει χθες. Να τοποθετηθεί, να υπάρξει στην αίθουσα τύπου μια press conference, μια mini press conference μέσα από το παιχνίδι. Σε αυτό αναφέρομαι. Γι' αυτό λέω ότι δεν έγινε σωστά και την ευθύνη έχει και ο ίδιος. Που δεν ξέρω ποιος άκουσε, τι έκανε, ποιοι τον όθησαν. Καλά, μπορεί να έχει πει μια κουβέντα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο ίδιος λέει ότι δεν έδωσα συνέντευξη. Ακριβώς. Οι συνάδελφοι λένε επίσης, τι λέτε, ρε παιδιά. Εγώ είδα πάντως ερώτηση-απάντηση. Όπως επίσης αυτό που μαθαίνω είναι ότι κάποιοι πρώην στην ομάδα. Για πες αυτά, μου αρέσουν εμένα. Ναι. Ήδη προσπαθούν να σφετεριστούν και να εκμεταλλευτούν την παρουσία του, προσδοκώντας προφανώς σε κάποια ωφέλη. Προσεχώς. Και δεν θα επεκταθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Αλλά να μην νομίσουν ότι δεν ξέρουμε κιόλας το τι γίνεται. Εγώ σήμερα, φίλε, άκουσα και τον Δημήτρη Νικολαίδη
Το οποίο ήταν εμπορικός διευθυντής στον Άρη επί Κοντομινά. Σωστά, και ήταν μετά και στην τηλεόραση του Α. Ναι. Και είπε ότι ήταν πρώην, μίλησε ως πρώην συνεργάτης του Τόμ. Κάποια πράγματα μου φαίνονται πολύ, πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να τα συνδέσω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ εύχομαι αυτός ο άνθρωπος και οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν πραγματικά να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον Άρη. Το έχουμε σημειώσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει χρήματα χωρίς να ζητήσουν το παραμικρό μέχρι στιγμής. Έχουν στείλει χρήματα, όχι σαν κάτι Τούρκους ή διάφορους άλλους τσικιρικιτζίδες οι οποίοι μόνο διαφήμιση έκαναν. Ο Τόμα Παπαδόπουλος έχει δώσει χρήματα χωρίς να χρειάζεται να κάνει διαφήμιση. Εννοεί. Και θα έπρεπε ο Άρης το συγκεκριμένο κομμάτι επικοινωνιακά όντως να το χειριστεί κάπως διαφορετικά. Θα μου πεις τώρα και αν ο άλλος έπινε ποτό και πήγαν εκεί και του μιλήσανε, που ο δημοσιογράφος, ξαναλέμε για να μην παρεξηγούμαστε, σε αντίθεση με το τι κάνουν κάποιοι άλλοι, αυτή είναι η δουλειά του. Πάει, του μιλάει ο αυτός που πίνει το ποτό του εκείνη την ώρα. Και πού να ξέρει, θα τα μεταφέρει. Είναι ένας άνθρωπος στην Πενσιλβάνια, ρε παιδιά, τώρα πού να ξέρει εδώ τι γίνεται. Δεν τον κακίζω τον άνθρωπο προς Θεού. Απλά οι άνθρωποι δίπλα του ενδεχομένως. Γιατί αυτοί που ήταν δίπλα του που ήταν. Ήταν την Πενσιλβάνια που ήταν. Κυρίως από το, τον Άρη. Από τον, επειδή ακριβώς σε αυτόν τον άνθρωπο επενδύεις κάποια πράγματα, ποντάρεις, τον έχεις δίπλα σου, βοηθάει, θέλεις να βοηθήσεις περαιτέρω, ενδεχομένως να εμπλακεί και μετοχικά κάποια στιγμή. Την άλλη, και τι να του πεις. Αν έρθει δημοσιογράφη, μην τους μιλάς. Όχι, θα έπρεπε να προγραμματίσεις μια προσκόφερνση, κάτι να κάνεις. Αυτό είναι. Δεν μίλησε. Ναι, θα έπρεπε να. Και δεν μίλησε γιατί τοποθετήθηκε. Εμείς δεν θέλαμε να το ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Μας είπανε ότι τσατίστηκε και γι' αυτό. Έτσι είπε. Όχι με τον Άρη. Από την όλη κατάσταση. Θα ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα έρθει να γίνει λίγο πιο οργανωμένο το όλο αυτό. Και πάντως, να μιλήσει. Η σχέση του με τον Καρυπίδη παραμένει όχι, πάρα πολύ καλή. Δεν μιλήσει, είπαμε κάτι τέτοιο εμείς. Για να μην το παρερμηνεύσει κανένας, παιδί μου. Όχι, φυσικά και είναι παραμένει και ζεστός. Και σας λέω και το ρεπορτάζ ότι φεύγοντας από το γήπεδο, ο άνθρωπος έτυχε μιας πολυθερμής υποδοχής από τους φίλους του Άρη που τον αναγνώρισαν. Φεύγοντας από το γήπεδο να πάει στο αυτοκίνητό του για να πάει στο αεροδρόμιο. Πρόσεχε, λέει ο άλλος. Αν είναι δυνατό, τι κάνετε, σιγά μην σας ρωτήσει τι θα κάνει. Ποιος σου είπε, ρε φίλε, να ρωτήσει εμάς τι θα κάνει. Και ποιος σου είπε ότι λέμε για τον άνθρωπο ίσα ίσα. Πάμε να τον φάμε, λέει. Να φάμε. Ίσα ίσα λέμε να παραμένει ζεστός, ρε παιδιά, ο άνθρωπος και να βοηθήσει. Να τον φάμε, ρε παιδιά, μερικές φορές πραγματικά. Μερικοί δεν καταλαβαίνετε τι ακούτε. Μήπως δεν καταλαβαίνετε τι ακούτε. Ποιο να φάμε. Ίσα ίσα. Λέμε ότι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ λέμε, καλά σας έκανε, λέει. Τι μας έκανε εμάς, ρε φίλε. Εμάς τι μας έκανε, ρε. Εμάς δεν μας έκανε τίποτα, πραγματικά. Ειλικρινά δεν μας έκανε τίποτα. Και δεν μίλησε. Φίλε, επειδή μπερδεύεσαι, φίλε Κώστα. Δεν μιλούσε για εμάς, για τον κόσμο για θα μιλούσε. Η ΠΑΕ Άρης οργάνωσε συνέντευξη τύπου. Και ακυρώθηκε. Και ακυρώθηκε. Σε σένα θα μιλούσε. Εγώ ξέρω πολύ καλά και ποιος είναι ο Παπαδόπουλος και ποιος τον έφερε και γιατί ήρθε και τι πλάνο σκοπεύει να κάνει και όλα τα ξέρουμε εμείς. Το ζήτημα είναι αν όλα αυτά που ξέρουμε εμείς θα τα κάνει πράξη και θα τα πει δημόσια. Δεν είμαστε εμείς για να τα πει σε εμάς. Δηλαδή μερικοί πραγματικά δεν έχετε συνέστηση. Συνέστηση δεν έχει. Εντάξει, μπορεί να μην κατάλαβε ο άνθρωπος. Εντάξει, ναι, ναι. Πολύ καλά σας έκανε και δεν σας μίλησε. Και να σου πω και κάτι. Εμένα δεν θα μου μιλούσε κιόλας γιατί έτρωγα με το γιο μου κάτι κοτομπουκές την ώρα που θα μιλούσε, θα δίνει τη συνέντευξη τύπου. Ούτε καν ασχολήθηκα, αλλά σε εσάς είναι να μιλήσει, στον κόσμο του Άρη να μιλήσει. Για να μην ακούτε δεξιά και αριστερά τον κάθε Χρύσανθο ή τον κάθε και Αλέξη να μην ή σε τον κάθε άλλο να, μην να λέει ό,τι να είναι. Και να λέτε ισχύει αυτό, τώρα δεν ισχύει. Ενώ αν υπήρχε μια πρεσκόφερα και λίγο άνθρωπο θέλετε παραμύθια. Πέντε πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Θέλετε λάσκαρη, Κώστα μου. Λάσκαρη θέλετε μάλλον. Θέλετε λάσκαρη. Ο άνθρωπος και παραμένει ζεστός και σας είπε ότι τον υποδέχτηκε πολύ σωστά και ο κόσμος και πολύ ζεστά και τον έφτιαξε αυτό το κάνατε, πράγμα. Κάνατε λέει Κυπριακό. Και μια, λίγο... Τρία λεπτά μιλήσαμε. Ναι. Τέλος πάντων. Τρία στο τέλος της εκπομπής μιλήσαμε. Σε δηλαδή, λίγο έχουμε τη Γενική Συνέλευση του Μπάσκετ, φυσικά αυτά είναι τα πολύ σημαντικά. Θέλουμε να μαλώνουμε, θέλουμε να, να υπάρχουν τέτοια. Μ' αρέσει που μου απαντάει κιόλας. Δεν φτάνει που τον απαντάω. Μου απαντάει κιόλας. Τέλος πάντων. Παιδιά. Να ακούτε και να καταλαβαίνετε και να καταλάβετε ένα πράγμα. Ότι άνθρωποι δεν θέλουμε να μιλήσει, λέει ο Κώστας. Εσύ δεν θες να μιλήσει, γιατί έχω 200 μηνύματα που θέλουνε. Εσύ δεν θες να μιλήσει. Και στο κάτω-κάτω ας μιλήσει με πράξεις που έχει μιλήσει ήδη με πράξεις ο άνθρωπος. Ναι. Για να στο γυρίσω λίγο τώρα. Και μακάρι όλοι να λειτουργούσε σαν αυτόν. Τώρα από εκεί και έπειτα
Εμείς δεν είπαμε για τον Παπαδόπουλο, είπαμε για το γεγονός ότι θα έπρεπε η ΠΑΕ από τη στιγμή που τον έφερε και είπε ότι θα μιλήσει και θα τοποθετηθεί, έπρεπε να το πράξει. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι δεν θέλεις ο κόσμος του Άρη να είναι ενήμερος, κανένα πρόβλημα. Οι απόψεις είναι πολλές και ο καθένας μπορεί να. Καλά, συμφωνούμε. Ας πράττει και ας μην μιλάει. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι, όπως το λες. Ας πράττει και ας μην μιλάει. Μέχρι στιγμής πάντως πράττει. Έστειλε τα λεφτουδάκια, έβαλε χορηγία και μπράβο τον άνθρωπο. Το να μιλήσει, είπαμε για να το επεκτείνουμε λίγο παραπάνω και πρόσεξε, όχι μετά από δική μας πρόσκληση, δική μας πίεση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι κάπως όταν η ΠΑΕ σου λέει το Σάββατο, αύριο θα μιλήσει 2 και 4 να είστε εκεί, και μετά σου λέει δεν θα μιλήσει. Αυτό λέμε. Για την ενημέρωση του κόσμου, σου ξαναλέω, εμείς που συζητούμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους και το πλάνο του έτσι όπως μας το έχει που το ξέρουμε και όλα τα υπόλοιπα. Το ζήτημα είναι ο κόσμος του Άρη να είναι ενημέρωση. Και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη, γιατί ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Θέλουμε πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και στο γήπεδο. Έχουμε πει ότι είναι ψιλοερείπιο, είναι παρατημένο τα τελευταία χρόνια. Θέλει πάρα πολλές αλλαγές με το καλό από το καλοκαίρι και έπειτα, το ορίσιο. Γενικότερα θέλουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν για να βελτιωθεί η εικόνα, να το χαίρεστε κι εσείς που θα πηγαίνετε στο γήπεδο, να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες, να αλλάξουν. Πρέπει πάρα πολλά πράγματα στην εικόνα της ομάδας γενικότερα. Ποιος το αμφισβητεί αυτό. Αλλά είπαμε, τώρα προέχει η άνοδος. Από το καλοκαίρι με το καλό θα τα δούμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, φίλε Κώστα, για να το κλείσουμε, άλλο λέμε εμείς, άλλο λες εσύ. Εμείς τον προστατεύσαμε. Και όσα μας έχει πει κατά καιρούς, δεν τα δημοσιοποιήσαμε. Άλλοι τα δημοσιοποίησανε και πολύ καλά κάνανε. Δεν ξέρω αν τους έδωσε το δικαίωμα ή όχι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που δεν είναι μπροστά ή οτιδήποτε άλλο, εμείς και τον άνθρωπο αυτό και τον προστατεύουμε και θέλουμε να έρθει και να κάνει όλα όσα λέει. Αυτό είναι νομίζω το καλύτερο για τον Άρη, γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης δεν μπορεί στη Super League να το σηκώσει μόνος του το βάρος. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος μέχρι στιγμής, με πολλά χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί. Μην τα κάνουμε πάλι ανάλυση. Σε άλλα τα δεδομένα της Football League και άλλα τα δεδομένα της Super League. Όπως άλλα φυσικά και τα έσοδα που έχει στη Super League. Σωστά. Και τα προσδοκόμενα και άλλα στη Football League. Ως Αριανοί πάντως να κάνουμε το σταυρό μας. Όντως αυτό το φαντ του Τόμ Παπαδόπουλου, του Νίκ και όλων των υπολείπων να έχει προγραμματίσει κομμάτι των επενδύσεών του στην Ευρώπη να είναι και ο Άρης. Αλλά είναι κανονικές οι επενδύσεις, όχι σαν του Λάσκαρη. Ναι. Με το ένα δις και τα κέντρα κτλ. Και Λάσκαρη θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τότε. Όταν κάποιοι φωνάζατε Λάσκαρη ΠΑΕ, Θεέ, πάρε την ΠΑΕ και λέγαμε ήρεμα και τα λοιπά, ήμασταν κακοί πάλι. Θα μου πεις, πότε είμαστε. Πάντα είμαστε. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η έκτακτη γενική συνέλευση του Εραστέχνη με αποκλειστικό θέμα το μπάσκετ, που περνάει δύσκολες ώρες και στην οποία θα ακουστούν πολλά πράγματα, θα υποθούν αρκετά πράγματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βρεθεί και κάποια λύση, θα προκύψει κάποια λύση για την επόμενη μέρα στην ΚΑΕ και κυρίως την επόμενη μέρα να βρεθεί ο τρόπος απεμπλοκής, γιατί αυτό φαντάζομαι το διακύβευμα του Νίκου Λάσκαρη από την ΚΑΕ. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει, θα είναι και οι νομικοί εκεί πέρα που ξέρουν φαντάζομαι και έχουν όλα τα δεδομένα και θα τα αναλύσουν και στον κόσμο. Θα μιλήσουν και οι άνθρωποι που είχαν μια εμπλοκή τις τελευταίες μέρες με προτάσεις που κατατέθηκαν στον κύριο Λάσκαρη. Και μακάρι να ήταν και κάπως από την πλευρά του για να εξηγούσε κάποια πράγματα και να έλεγε ποιες είναι και οι δικές του προθέσεις. Γιατί εξακολουθεί να είναι ο μεγαλομέτοχος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας που λέγεται Άρης. Έτσι είναι τα πράγματα. Το Όλα από ο Τάρης φυσικά και ο Λίμπερο θα είναι εκεί και θα έχετε στην πορεία των επόμενων ωρών ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση. Με αποκλειστικό θέμα το μπάσκετ. Εγώ πιστεύω ότι μετά τις 8 θα αρχίσει το. Ναι, τώρα θα έχουμε και μια. Να μαζεύονται, να κάνουν να ράνουν. Μετά τις 9 θα είναι τα ουσιαστικά. Εντάξει. Για να μην σου πω μετά τις 10. θα είναι η ουσία του θέματος. Τέλος πάντων, εκεί είναι τα παιδιά μας και ο Γιάννης Παραπονιάρης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Υπάρχει ήδη, ανοίγει τώρα σε λίγο το live του All About Άρης. Εκεί θα το έχουμε λεπτό προς λεπτό το όλο θέμα, ότι θα ακουστεί, όποιες τοποθετήσεις υπάρξουν και βεβαίως θα υπάρχουν και συνδέσεις εδώ του Λίμπερο κανονικά για να ενημερωνόμαστε για την πορεία της συνέλευσης και μακάρι να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου και όλους εσάς που φυσικά είτε θα ήταν εδώ συντονισμένοι. Αύριο πάλι, με το καλό, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Πιστεύουμε με λύση για τον μπάσκετ αύριο. Να είμαστε εδώ να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για μπάσκετ. Καλή συνέχεια.